liegt nicht nur auf Fotos. Und dort kann man das herrlichste europäische Fußball finden. Το πρώτο χωστό λιμάνι της Αρχαιότητας. Würdest du dir was für 2021 als Kulturhaus? Θα ein gemeinsamer Vorschlag. Σε αυτούς τους πολίτες που σε μια πολύ δύσκολη περίοδο πολύ δύσκολων προσαρμογών δεν πτωτεύουν, δεν αποθαρρύνονται, αλλά στέκονται μπροστά για να αποδείξουν ότι εμείς στην Ελλάδα μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε μια βασική αρχή στην πεδοφόνηση. Ότι εμείς δεν στηριζόμαστε στην βοήθεια των άλλων φίλων μας, αλλά κυρίως στηριζόμαστε στους ίδιους τους ανθρώπους μας. Αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας που υπάρχει στην περιφέρειά μας αποτελεί και το μεγάλο μας όπλο σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Ο κύριος Πρέσβης είναι ένας σημαντικός φίλος μας που πιστεύει σε αυτό το εγχείρημα που κάνουμε εμείς όλοι μαζί, μαζί με τους πολίτες μας. Και είναι ένας από τους ανθρώπους που όπου και αν βρεθεί, μιλάει για το εγχείρημα της Πελοποννήσου. Και να πούμε ξεκάθαρα ότι εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης πιστεύουμε στην ενίσχυση του θεσμού μας. Γιατί αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για να μπορέσει η χώρα μας να βγει γρήγορα από την κρίση και από την άλλη πλευρά, γιατί θεωρούμε ότι η ενίσχυση σε αυτών των θεσμών δημιουργούν ένα καινούριο δίχτυ αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Και όλοι εδώ, κύριε Πρέσβη, όλοι οι αυτοδιοικητικοί πρωτοπόροι άνθρωποι της περιφέρειας της Πελοποννήσου πιστεύουμε ξεκάθαρα σε δύο βασικές αρχές. Τη μία την είπα, ότι εμείς πιστεύουμε ότι στον σύγχρονο κόσμο δεν υπάρχουν μεσίες. Η μόνη ελπίδα είναι οι ίδιοι οι πολίτες. Και η δεύτερη βασική αρχή, γιατί εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε ο ισχυρός πυρήνας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, πιστεύουμε στην Ευρώπη, αλλά στέλνουμε και ένα μήνυμα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα, λέγοντας ότι αλίμονο εάν η Ευρώπη θεωρηθεί ότι είναι η ήπειρος του κοινού νομίσματος. Η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, είναι πολύ περισσότερο από αυτό το πράγμα. Είναι ο πολιτισμός της, είναι η παράδοση της, είναι η ιστορία της, είναι η πρωτοπορία της σε όλα αυτά που έχουν συντελεστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Πρέσβη, σας καλωσορίζω στην Τρίπολη, την έδρα του καλλικρατικού, του διευρυμένου Δήμου της Τρίπολης, μιας περιοχής με ιδιαίτερα σημαντική ιστορία διαχρονικά και την περιοχή από όπου ξεκίνησε ουσιαστικά η δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους και παράλληλα την έδρα και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αλλά παράλληλα σημαντική καμπή μιας πορείας που έρχεται να λύσει και να θεραπεύσει προβλήματα αρκετών ετών, κυρίως διαφορετικών τόσο της ελληνικής
πολιτικής ζωής, αλλά και του οικονομικού μοντέλου που αναπτύχθηκε μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατόπιν στην ΟΝΕ, αλλά θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Γίνεται μία προσπάθεια και στους δύο βαθμούς της αυτοδιοίκησης να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε με ιδιαίτερα ανταποδοτικό τρόπο τους πόρους που υπάρχουν στο τρέχον πρόγραμμα, το λεγόμενο ΕΣΠΑ, και παράλληλα να προετοιμαστούμε ότι ώστε η επόμενη προγραμματική περίοδος που δεν θα αφορά και δεν πρέπει κατ' εμέ να αφορά υποδομές, να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε πλέον η Ελλάδα να συμμετέχει ως ισότιμο, πραγματικά ισότιμο μέλος της ενιαίας Ευρώπης. Ich bin erst seit heute Morgen hier unterwegs. Sie haben zu Recht darauf hingedeutet, dass ich ein paar Mal schon mal hier privat war mit der Familie. Aber ich bin erst heute Morgen sozusagen mit einem richtigen Programm unterwegs und ich bin schon jetzt, kaum dass der Tag vorüber ist, schon sehr beeindruckt über die Möglichkeiten und die Kraft, die in dieser Region steckt. Sie haben einige wichtige Stichworte genannt. Sie haben die ich vielleicht ganz kurz aufgreifen will. Sie haben davon gesprochen, dass von Freundschaft und Partnerschaft. Sie haben vom Vertrauen gesprochen, dass die Krise bewältigt werden kann. Und Sie haben davon gesprochen, dass wir in schwierigen Zeiten den Mut nicht verlieren dürfen. Τα στατιστικά στοιχεία του 2009.